Νέο κρούσμα επίθεσης με πέτρες σε διερχόμενα οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι στο περιφερειακό δρόμο της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου. Θύμα αυτή τη φορά ένας αυτοκινητιστής. Κατέβαινα από εκεί, από τη βιομηχανική, μια στιγμή ακούω ένα χτύπο και μου πετάξαν ένα... μια πέτρα στον Παμπρίζ. Ο οδηγός ταξί περνούσε από τον καταβλισμό με κατεύθυνση τη Νέα Νικαρνασό όταν μια πέτρα χτύπησε το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου. Εμβρόντιτος αλλά υποψιασμένος για το φαινόμενο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο ίδιο σημείο, όσο και σε βάρος οχημάτων που κινούνται πάνω στην Εθνική Οδό, ο οδηγός έσπευσε να ενημερώσει την αστυνομία. Από ό,τι έχω ακούσει, συμβεί και σε άλλους οδηγούς. Ακριβώς γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι. Αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθεί. Και να σταματούσε, αυτός θα έχει εξαφανιστεί. Η ζημιά στο αυτοκίνητο ήταν περιορισμένη, ωστόσο ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος μεγάλος, καθώς ο πανικός συνοδεύτηκε από ελιγμούς του αυτοκίνητου στο αντίθετο ρεύμα, ώστε να αποφύγει τυχόν άλλες πέτρες. Πανικοβλήθηκα, δεν ήξερα τι ήταν να πούμε. Δηλαδή, φρέναρα παραλίγο να γίνει και ατύχημα με το χτύπο. Και ήρθα εδώ να ενημερώσω την αστυνομία.